Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής είναι ένα κείμενο περιεκτικό, ουσιαστικό, το οποίο δείχνει με σαφήνεια και τους στόχους αλλά και την πρόθεση. Και πρόθεση δική μας με αυτή την πρόταση δεν είναι να κυνηγήσουμε μάγισσες, αλλά να αντιμετωπίσουμε τεράστια, να απαντήσουμε σε τεράστια ερωτήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό, όλη την κοινωνία, ανεξάρτητα από κόμματα και ανεξάρτητα από ψήφους. Πρόθεσή μας είναι να δούμε τις αιτίες του πώς φτάσαμε εδώ, αλλά και πώς θα υπερβούμε τη σημερινή κατάσταση. Μόλις χθες διάβαζα μια δήλωση ενός υπουργού αυτής της κυβέρνησης, του κ. Ουρπακιώτη, η χώρα κινδυνεύει να πνιγεί στη διαφθορά, διαπιστώνει ο υπουργός. Αλλά θα ψηφίσει ο κ. Ουρπακιώτη στην Εξεταστική Επιτροπή, να δούμε τις ρίζες, τις αιτίες κλπ. Καταθέτουμε αυτή την πρόταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι εμείς πιστεύουμε στο μέλλον αυτού του τόπου. Πιστεύουμε στις δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς εξακολουθούμε να έχουμε το όραμα ότι αυτή η χώρα μπορεί να αποτελέσει ένα κέντρο γραμμάτων και τεχνών, ένα κέντρο παραγωγής και εμπορίου στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Αρνούμαστε να συμβαστούμε με το κατάντημα στο οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα. Η πρότασή μας δεν είναι εκδικητική, αν και θα μπορούσε να ήταν. Η πρότασή μας αποσκοπεί στην κάθαρση και στη διέξοδο. Στην κάθαρση, διότι για να βγούμε από την κρίση πρέπει να αποκατασταθεί η ηθική τάξη και η πολιτική τάξη. Και δεν υπάρχει κάθαρση όσο ζούμε στο σκοτάδι, όσο αιωρούνται πελώρια ερωτήματα. Τέλος, καταθέτουμε την πρόταση αυτή διότι τη ζητήσατε όλοι σας. Και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Παπανδρέου, από όλες τις πτέρυγες της Βουλής με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ετέθη το θέμα. Και περιττώ να πω ότι σε πολλές χώρες έχουν σταθεί ανάλογης σημασίας και στόχων επιτροπές, από την Ισλανδία μέχρι την Ιρλανδία, αλλά ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έγινε ειδική έρευνα από το Κογκρέσο για τις αιτίες της κρίσης. Επειδή λοιπόν η πρόταση που έχουμε καταθέσει είναι σαφής, θα περιοριστώ σε ορισμένα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν. Το ερώτημα που είμαι σίγουρος ότι και εσείς κύριοι και κυρίες συνάδελφοι συναντάτε όταν επικοινωνείτε με τους ψηφοφόρους σας είναι το πρώτο ερώτημα, είναι πώς φτάσαμε ως εδώ, πώς μια χώρα που είχε οικονομική ανάπτυξη, που πήρε τεράστια κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είχε μια αύξηση του εθνικού εισοδήματος σημαντική, που οι επιχειρήσεις επεκτηνόταν στα Βαλκάνια, που οι πρωθυπουργοί έλεγαν ότι είμαστε στο σκυρό πυρήνα της Ευρωζώνης και ότι έχουμε ισχυρή οικονομία, πώς αυτή η οικονομία κατάντησε εδώ που κατάντησε. Είναι αδυσόπιτο το ερώτημα. Πώς και γιατί από την οικονομική άνοδο οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία. Τι έφταιξε και ποιοι έφταιξαν. Ποιοι κέρδισαν από αυτή τη μεγάλη άνοδο που προηγήθηκε της κρίσης. Τι έγιναν τα τεράστια κέρδη τους. Ποιοι κέρδισαν από την οικονομική, από την αύξηση του ΕΠ. Ποιοι κέρδισαν από τη φορολογική ασυλία και εύνοια.
Ποιοι κέρδισαν από το κερδοσκοπικό πάρτι του χρηματιστηρίου και από την υποτιμητική κερδοσκοπία που ακολούθησε. Ποιοι επωφελήθηκαν από τα τεράστια κέρδη των τραπεζών. Ποιοι κέρδισαν από την τεράστια αύξηση και τη διαχείριση του δημόσιου χρέους. Και γιατί παρά την οικονομική άνοδο δεν εφαρμόσει μια πολιτική μείωση του δημόσιου χρέους. Αναφέρομαι στην περίοδο 96-2009. Ποιες δυνάμεις, ποια συμφέροντα βρίσκονταν πίσω από την αύξηση του δημόσιου χρέους. Πού πήγαν τα τεράστια και σε μεγάλο βαθμό αφορολόγητα κέρδη αυτής της μεγάλης ανωδικής περίοδου. Βρίσκονται στην Ελβετία. Βρίσκονται σε άλλους φορολογικούς παραδείσους. Βρίσκονται σε λίστες Λακάρντ. Πόσος είναι ο πλούτος των Ελλήνων υπηκών στο εξωτερικό. Πόσες offshore εταιρείες ανήκουν σε Έλληνες υπηκούς. Αληθεύουν τα στοιχεία ότι είναι 10.000 οι offshore εταιρείες. Αληθεύουν τα στοιχεία ότι 500 δισεκατομμύρια ευρώ διακινείται μέσω αυτών των offshore εταιριών. Κανένας σας πρώην και νυν υπουργό δεν απασχολούν αυτά τα ερωτήματα. Την ώρα που απαιτείται νέες θυσίες από τους ήδη φτωχευμένους Έλληνες πολίτες. Πού οφείλεται το γεγονός, απαντήστε. Πού οφείλεται το γεγονός ότι η Γερμανία, η Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπέγραψαν ήδη συμβάσεις με Ελβετία και άλλους φορολογικούς παραδείσους. Έπιασαν και τιμώρησαν φοροφυγάδες. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Και θέλετε αυτά να συγκαλυφθούν. Θα καταψηφίσετε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για να συγκαλύψετε το έγκλημα, έτσι νομίζετε. Δεύτερο ερώτημα. Είχαμε την κρίση, όπως και αλλού. Δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Πολλοί από εσάς λέτε στη τηλεόραση, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Να το ερευνήσουμε, λέμε εμείς. Να το ερευνήσουμε. Γιατί οι εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μέχρι και τον Αύγουστο του 2009 με την έκθεσή τους με αριθμό 9/244 έλεγαν ότι η ελληνική οικονομία έχει δείξει αντοχή, μεγαλύτερη αντοχή από άλλες χώρες στη χρηματοπιστωτική κρίση. Γιατί εν λόγω έκθεσης προέβλεπε άνοδο το σπρέτς το πολύ κατά 100 μονάδες βάσης. Αύγουστος του 2009. Πόσο αξιόπιστα ήταν τα στοιχεία του ελλείμματος που χρησιμοποιήθηκαν. Υπήρχε επίγνωση των συνεπειών όταν γινόταν η αναθεώρηση του ελλείμματος, όταν χρέη νοσοκομείων πολλών ετών έμπαιναν στο συγκεκριμένο έλλειμμα της συγκεκριμένης χρονιάς. Υπήρχε επίγνωση. Ποιο ήταν το περιεχόμενο των ομιλιών κυβερνητικών αξιωματούχων της χώρας μας με τον κύριο Στρόσκαν πριν και μετά τις εκλογές του 9. Ποιες πολιτικές και ποιες παραλήψεις των ελληνικών και των ευρωπαϊκών αρχών οδήγησαν στον αποκλεισμό της χώρας από τις αγορές ομολόγων. Τρίτο ερώτημα. Τρίτη ομάδα ερωτημάτων. Πώς και γιατί και από ποιους αποφασίστηκε η εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στις υποθέσεις της Ευρώπης, αρχίζοντας από την ελληνική περίπτωση. Θέλω να θυμίσω ορισμένα διεθνή γεγονότα. Πρώτο, Νοέμβριος του 2008, ο G7 διευρύνεται σε G20 και στη σύνοδό του εκείνη αποφασίζεται η αναβάθμιση του ρόλου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των κεντρικών τραπεζών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της παγκόσμιας κρίσης. Γεγονός δεύτερο, Απρίλιος του 2009 αποφασίζει ο τριπλασιασμός των πόρων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αν δηλαδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν όπλο, είχε ήδη οπλιστεί. Ποιος αποφάσισε ο πρώτος πυροβολισμός να γίνει στην Ελλάδα. Ποιος αποφάσισε το πρώτο πειραματόζω να είναι η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία. Ποιοι αποφάσισαν και γιατί να μπει στην Ευρώπη το Διεθνές Ταμείο.
Μήπως για να επιβληθούν ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες δεν μπορούν να επιβληθούν με βάση την Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Μήπως για να διαλυθούν εργασιακά δικαιώματα που προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Τέταρτη ομάδα ερωτημάτων. Αποφασίστηκε η προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γιατί έγινε αποδεκτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το συγκεκριμένο μείγμα πολιτικής? Ενδεχομένως εμείς θα συμφωνούσαμε με όλα τα μείγματα πολιτικής του Διεθνούς Ταμείου, αλλά αυτοί που αποφάσισαν, γιατί αποδέχτηκαν αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο, όταν ήταν γνωστό ότι δεν μπορεί να επιτύχει τους στόχους που έλεγε, όταν ήταν γνωστό ότι ήταν ψέμα, κοινικό ψέμα, ότι η ύφεση θα κράταγε για ένα χρόνο, θα βγαίναμε στις αγορές το 12. Ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό, θέλετε και αυτό να το κουκουλώσετε? Η εταιρεία που έχετε συνδείξει θέλει γι' αυτό να το κουκουλώσει? Ποιος λέει ότι το πρόγραμμα δεν δούλευε? Το είπε ο εκπρόσωπος Ελλάδας στο Διεθνές Ταμείο, ο κύριος Δουμελιώτης. Δεύτερον, το είπε ο αναπληρωτής διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο κύριος Τζον Λίψκι, Bloomberg. Η διαδικασία θα μπορούσε να έχει γίνει αντικείμενο πολύ καλύτερων χειρισμών. Διπλωματική γλώσσα. Τρίτον, και σημαντικότερο, το λέει το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του του Μαρτίου φέτος. Θα το καταθέσω το πρακτικά για μία ακόμα φορά. Ζούμε ένα θέατρο παραλόγου. Το report του IMF, το Μάρτιο, λέει η στρατηγική της εσωτερικής υποτίμησης δεν μπορεί να δουλέψει. Και το πρόγραμμα συνεχίζει να εφαρμόζεται. Ποιος παίρνει την ευθύνη για τις συνέπειες? Θα σας το δώσω μετά για μη σας συνάδει. Πέμπτη ομάδα ερωτημάτων. Αποφασίστηκε αυτό το καταστροφικό πρόγραμμα και χωρίς τύχη επιτυχίας. Γιατί δεν αποφασίστηκε αμέσως και η αναδιάθρωση του χρέους, όπως λέγεται ότι πρότεινε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και δεν πρέπει να γίνει μια εξεταστική επιτροπή να καλέσουμε εδώ και στη λέξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να καλέσουμε και άλλα μέλη να μιλήσουμε, να δούμε τι ακριβώς έγινε τότε? Θα μένουμε στο σκοτάδι στις εικασίες και στα ψέματα? Το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μετά τη χρεοκοπία της Αργεντινής έκανε μελέτες και διαπίστωσε ότι αν ένα χρέος δεν είναι βιώσιμο, θα πρέπει να γίνει το αναδιάρθρωσή του. Αυτό που τώρα επιμένει το Διεθνές Ταμείο. Γιατί τότε έγινε αυτά που έγινε? Έκτη ομάδα ερωτημάτων. Ξέρετε, στον καπιταλισμό υπάρχει κερδοσκοπία όχι μόνο στην άνοδο, υπάρχει και στην πτώση. Δεν θέλετε να μάθουμε ποιοι κερδοσκόπησαν με τα CDS? Δηλαδή, είναι δυνατόν να υπάρχει βουλευτής μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που να μην έχει την περιέργεια, αν όχι την εθνική ευθύνη, να μάθει ποιοι έπαιξαν και ποιοι κέρδισαν με τα CDS, με τη χρεοκοπία, δηλαδή, του τόπου μας? Με εντυπωσιάζει πραγματικά αυτό το γεγονός, ότι άσυδε. Δεν είναι μόνο τα CDS. Τι έγινε με το PSI? Ποιος αποφάσισε να καταστραφούν τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία? Τι τους απόφαση ήταν αυτή? Εμείς ρωτήσαμε τότε τον κύριο Παπαδήμο. Δεν πήραμε σαφή απάντηση. Τα ασφαλιστικά ταμεία δεν είναι ιδιωτικός τομέας. Είναι δημόσιος τομέας. Και τι άλλο έγινε εκεί? Τι άλλα παιχνίδια παίχτηκαν? Και αυτά θέλετε να τα κουκουλώσετε και εσείς της Δημάρ, από ό,τι ακούω, ούτε εσείς θα ψηφίσετε? Για να μην σπάσει η εταιρική σχέση. Θα σας κυνηγούν αυτά τα ερωτήματα. Και είναι λίγα αυτά που λέω εδώ. Ποιος θα ζημιωθεί αν γίνει η Εξεταστική Επιτροπή? Μόνο όσοι έχουν ευθύνη. Ποιος θα ωφεληθεί? Ο ελληνικός λαός. Η ελληνική κοινωνία. Εμείς όλοι. Ανάλογα με το βάθος στο οποίο θα φτάσει η έρευνα. Δεν υπάρχει restart, για να χρησιμοποιήσω την αργό του κύριου Σαμαρά. Δεν υπάρχει restart χωρίς κάθαρση. Με την αρχαιοελληνική έννοια, μάλιστα. Και αυτό θα είναι το μεγάλο όφελος. Πραγματικά να βάλουμε τις βάσεις για μια νέα αρχή. Το δεύτερο, θα αντλήσουμε επιχειρήματα, στοιχεία και αριθμούς και ομολογίες και αποδείξεις που θα τις χρειαστούμε στη μεγάλη διαπραγμάτευση και σκληρή που θα πρέπει να κάνουμε.
Αυτός είναι, αν θέλετε, ένας βασικός λόγος που μας ώθησε να κάνουμε αυτή την πρόταση. Η κρίση ήταν δική μας, οι ευθύνες όμως δεν είναι μόνο δικές μας. Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Και τρίτον, θα συνειδητοποιήσουμε ενδεχομένως και κάποια προβλήματα, τη σημασία τους. Εγώ σε αυτή την αίθουσα, πολλοί όσοι ήσασταν, θυμάστε και άλλοι βουλευτές που είμαστε εδώ, πόσο φωνάζαμε 20 χρόνια για τα διπλά βιβλία του κράτους, για τους ειδικούς λογαριασμούς του κράτους, για την αδιαφάνεια, για τη δημιουργική λογιστική. Ούτε ακούγατε. Και το κουκουέ μου έκανε κριτική τότε, τι είναι αυτά που λέτε, τεχνοκρατικά πράγματα, έχετε αυταπάτες. Το έγκλημα έχει το περίβλημά του. Όλα αυτά ήταν περίβλημα του εγκλήματος το οποίο έγινε. Εμείς λοιπόν καλούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλους εσάς, διότι είναι μια στιγμή συλλογικής και ατομικής ευθύνης, να ψηφίσετε υπέρ της πρότασης για Εξεταστική Επιτροπή. Όσοι δεν ψηφίσετε, βρείτε ένα καλό επιχείρημα. Βρείτε ένα καλό επιχείρημα. Γιατί το ερώτημα θα είναι αμήλικτο. Με τι ανταλλάγματα κουκουλώνεται αυτά που έγιναν. Ευχαριστώ. Πριν να δώσω...